Πολύ σοβαρό θέμα, καθώς πρόκειται για τη διερεύνηση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστήριων από τη μετάδραση, μία δράση για τα εκατοντάδες θύματα βασανιστήριων που αναζητούν πλέον προστασία στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και στην χώρα μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Λώρα Παπά, η οποία είναι πρόεδρος της οργάνωσης Μετάδραση. Κυρία Παπά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι αυτή η δράση θέλει μια έτσι ιδιαίτερη συζήτηση και μια, αν θέλετε, έτσι, περαιτέρω διερεύνηση, όπως λέτε, για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το σύνθημα είναι «Ή μαζί μας ή θάνατος». Και πολλές φορές ερχόμαστε σε επαφή, λέτε, με ανθρώπους που έχουν τρεις ή τέσσερις αλλεπάλληλες συλλήψεις στο ιστορικό τους από διαφορετικούς βασανιστές κάθε φορά. Ναι. Αυτό το είπαμε κυρίως σε χώρες όπως, ας πούμε, η Συρία, όπου υπάρχουν διάφορες και παραστρατιωτικές οργανώσεις, καταλάβατε. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή το επίσημο κράτος, αλλά έρχονται αντιμέτωποι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με παραστρατιωτικές οργανώσεις, με πολιτοφυλακές και με πολλά διάφορα άλλα τέτοιου είδους μορφώματα. Ναι, και ξέρετε, επικρατεί και αυτή η αίσθηση ότι οι Σύριοι είναι οι πρόσφυγες πολέμου σε εισαγωγικά. Ένα μεγάλο ποσοστό από Σύρων είναι θύματα βασανιστηρίων. Δηλαδή από τα άτομα που βλέπουμε είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό. Ως αντικαθεστωτικοί. Ως αντικαθεστωτικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι ήταν απλοί άνθρωποι, οι οποίοι υπέφεραν από βασανιστήρια, από διάφορες παραστρατιωτικές οργανώσεις, από το ίδιο το καθεστώς, και οι οποίοι, εντάξει, αναγκάζονται κάποια στιγμή να φύγουν από την πατρίδα τους, να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ξέρετε, αυτό καμιά φορά ίσως είναι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες τους, κάποιος να αναγνωρίσει ότι είναι θύματα βασανιστήριων. Μάλιστα. Πώς γίνεται η αναγνώριση, κυρία Παπά? Καταρχάς να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ένα μεγάλο βήμα για τη χώρα μας, γιατί δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι υπάρχει ένας φορέας, ας πούμε, μετάδραση, όπου το επίσημο κράτος, η υπηρεσία ασύλου, κάνει παραπομπή. Δηλαδή, αν κάποιος πάει στην υπηρεσία ασύλου και είμαι θύμα βασανιστηρίων, βεβαίως έχει το κάθε δικαίωμα ο κάθε χειριστής να, με τις γνώσεις που έχει, να κρίνει αν είναι θύμα βασανιστηρίων ή όχι. Αν έχει όμως οποιαδήποτε αμφιβολία, τον παραπέμπει επισήμως στη μετάδραση και εμείς κάνουμε ακριβώς αυτή την εξέταση για να πιστοποιήσουμε εάν είναι θύμα ή όχι. Να ρωτήσω κάτι. Η εξέταση γίνεται σαφώς, συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, έτσι, κοινωνική λειτουργία, γιατροί, ψυχολόγοι, νομικοί. Γίνεται κυρίως μέσω, να φανταστούμε, μέσω μιας συνέντευξης, συγκεκριμένης συνέντευξης, συγκεκριμένων ερωτήσεων. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα... Πώς είναι η διαδικασία δηλαδή, ναι. Ναι, η διαδικασία. Υπάρχει καταρχάς το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πρότυπο των Ηνωμένων Εθνών για την αξιολόγηση των προσώπων που ισχυρίζουν ότι έχουν υποστεί βασανιστήρια. Ναι. Συνεπώς, σε πρώτη φάση τα άτομα αυτά περνάνε μια συνέντευξη με τον κοινωνικό λειτουργό για να δούμε αν έχουν τα βασικά κριτήρια για να προχωρήσουν. Και στη συνέχεια γίνεται συνάντηση, εξέταση μάλλον, από γιατρό, από ψυχολόγο και στην πορεία από νομικό, κάτι το οποίο, ξέρετε, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν και οι υπηρεσίες, γιατί νομικό, αφού εμείς τα κρίνουμε, διότι γίνονται βασανιστήρια σε κάποιες χώρες οι οποίες, ξέρετε, δεν γράφονται. Δεν είναι γνωστά. Θέλει πάρα πολύ έρευνα για να ξέρουμε σε κάθε χώρα, και τα βασανιστήρια εντωμεταξύ εξελίσσονται κιόλας στην τεχνολογία. Αλίμονο. Αντί να εξελίσσουμε άλλα πράγματα, εξελίσσουμε την ίδια τα βασανιστήρια. Αυτό είναι το ανθρώπινο είδος. Συνεπώς, κάποιος, ας πούμε, λέει ότι εγώ υπέφερα, ξέρω εγώ, από την Παλαιστινιακή Κρεμάλα, λέμε τώρα, ένα είδος βασανιστήριου. Και το βασανιστήριο αυτό εμείς ψάχνουμε να δούμε αν πράγματι γίνεται πλέον στη χώρα αυτή. Ή κάποια βασανιστήρια τα οποία εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει να γίνονται στη χώρα αυτή. Λέβαια, και ο νομικός κοιτάει να δει όλες τις συνθήκες στην χώρα στην οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη βασανιστήρια. Μην ξεχνάμε επίσης ότι με βάση το πρωτόκολλο, να αναφερθούμε σε αυτό, με βάση το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, κυρία Παπά, ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται βάσει αυτού του πρωτοκόλλου χρησιμοποιούνται και από τα διεθνή δικαστήρια όσον διαφυσβήτητα τεκμήρια
τέλεσης βασανιστηρίων σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μάλιστα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δηλαδή κατά συγκεκριμένων χωρών και περιπτώσεων, μάλιστα, και ατόμων για χρήση βασανιστηρίων ή για τακτικές απάνθρωπες. Ναι. Κοιτάξτε, μας έχει συμβεί μάλιστα άτομα τα οποία έχουν επανενωθεί ή μεταφερθεί σε άλλη χώρα μέσω μετεγκατάσταση, ναι, και έχουν ζητήσει άσυλο εκεί. Ναι. Να, είτε και τα έχουμε εξετάσει, αλλά για κάποιο λόγο φύγαν πιο νωρίς και δεν πήραν το πιστοποιητικό, ναι, να τους το στείλουμε εκεί, να το μεταφράσουμε ή να προσπαθήσουν ήδη να το μεταφράσουν εκεί, για να δείτε πόσο σημασία έχει αυτό το πιστοποιητικό, πόσο μεγάλη βαρύτητα. Να ρωτήσω τώρα κάτι, ποια είναι από ποιες χώρες προέρχονται τα περισσότερα θύματα? Κοιτάξτε, είπαμε τη Συρία καταρχάς, τουλάχιστον από τα άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα. Ναι. Είπαμε για τη Συρία, οι χώρες Αφρικής, Σουδάν, Κονγκό, επίσης το Ιράν, το Αφγανιστάν, μάλιστα, είναι χώρες από τις οποίες έχουμε, ας πούμε, παραγωγή, να το πω σε εισαγωγικά, ατόμα τα οποία έχουν υποστεί βασανιστήρια. Μάλιστα. Θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, κυρία Παπά, που γνωρίζω ότι η μετάδροση ασχολείται επί σειρά ετών με αυτό το θέμα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεφύγει λίγο. Και το λέω έτσι με ιδιαίτερη στεναχώρια, το θέμα των ανηλίκων. Με μεγάλη στεναχώρια, και εμείς με μεγάλη στεναχώρια θα σας πούμε ότι πράγματι η κατάσταση είναι απελπιστική, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 1.800 παιδιά τα οποία βρίσκονται, καταρχάς στα νησιά έχουν εγκλωβιστεί, στα hot spot, σε κρατητήρια, στους δρόμους και στα περίφημα τα camps, ας πούμε, τους καταβλισμούς που βέβαια δεν είναι ο καταλληλότερος χώρος για να υπάρχουν παιδιά ασυνόδευτα. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και με το Δίκτυο Επιτροπίας έχουμε πάνω από 650 παιδιά που παρακολουθούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις γι' αυτά. Και βεβαίως στις δομές μας που αναγκαστήκαμε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης να κλείσουμε μια δομή στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν θέσεις σε δομές. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε τις υπόλοιπες τέσσερις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, διότι υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματάει, θέλει να δώσει, ας πούμε, όλη την ευθύνη στο κράτος, στα αρμόδια υπουργεία για να διαχειριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που είναι μια δύσκολη περίοδος. Έτσι έχουμε και εμείς αγγελώσεις μας, σαν κράτος, γραφειοκρατία, δεν προχωράνε τα πράγματα. Και έχουν αποσυρθεί οι μεγάλες, οι ξένες οργανώσεις που λάμβαναν, ας πούμε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια από τα νησιά. Εμείς, ξέρετε, στα νησιά είμαστε εδώ και 6 χρόνια, ας πούμε. Συνεπώς λέμε, δεν είμαστε για να λογοκρίσεις και να φύγουμε. Εκεί θα μείνουμε, το παλεύουμε. Και δομές, υπάρχει μία στοιχείο που, της μετάδρασης, η μοναδική. Στη Σάμο η μοναδική. Και στη Λέσβο είμαστε εμείς και άλλη μία οργάνωση. Μάλιστα. Και είναι γεμάτες, προσπαθούμε να τις συντηρήσουμε. Και μία στην Αθήνα βεβαίως, η οποία είναι για μικρά παιδιά από 3 μέχρι 12. Και η οποία χρησιμοποιείται, ας το πούμε, σαν ένα βήμα για την ένταξη σε οικογένεια. Δηλαδή να έρθει το παιδί από τα σύνορα, να φιλοξενηθεί στη δομή μας στην Αθήνα, έτσι ώστε να προετοιμαστεί για να μπει σε μια οικογένεια. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπά. Ναι. Όλα αυτά τα ασυνόδευτα, που κυρίως είναι, όπως είπατε, από 3 έως 18, έτσι. Τι αλλά περιμένουν? Και μωρά καμιά φορά. Και μωρά, ναι, μπορεί να συμβεί. Άμα μπει σε μια βάρκα και δεν αφήσουν οι διακινητές τους γονείς καμιά φορά, έχουμε... ειδικά το 2015, ας πούμε, και αρχές του 2016, είχαμε και περιπτώσεις απίστευτες που φτάνανε παιδιά στην Ελλάδα και είχαν μείνει γονείς πίσω. Μάλιστα. Τι περιμένουν όλα αυτά τα παιδιά, κυρία Παπά? Περιμένουν επανένωση? Περιμένουν να έρθουν οι γονείς να περάσουν και αυτοί απέναντι? Τι περιμένουν όλα αυτά τα παιδιά? Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών είναι προς επανένωση με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους σε κάποια στην Ευρώπη. Χώρα. Λοιπόν, είναι και μια δουλειά που κάνει, ας πούμε, το Δίκτυο Επιτροπίας, που βοηθάει τις αρχές να προχωρήσουν γρήγορα όσο γίνεται τα πράγματα για να επανενωθούν τα παιδιά αυτά. Πολλά περιμένουν λοιπόν αυτό. Και αυτή η διαδικασία αργεί πολύ. Η ευθύνη είναι μεγάλη των κρατών μελών, πραγματικά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν, και ειλικρινά σας λέω, εγώ σε όπου βρεθώ και όπου σταθώ, σε συνέδρια λέω, είναι τεράστια ευθύνη αυτή των κρατών μελών, διότι δεν μπορούν να δουν μακροπρόθεσμα. Το 90% των παιδιών αυτών θα μείνει στην Ευρώπη. Λοιπόν, το να είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα, σε κάμπ, σε κρατητήρια, έχουν περάσει ήδη τραυματικές εμπειρίες, ναι, και μαζεύουν, ναι, και άλλες τραυματικές εμπειρίες. Δεν καταλαβαίνουν ότι το παιδί αυτό, το οποίο θα φτάσει στη Γερμανία, είτε μέσω επανένωσης ή καμιά φορά παράνομα, που θα περάσει κι άλλα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα γίνει και βεβαίως είναι παιδί, εκτεθειμένο σε όλους αυτούς τους κινδύνους που φανταζόμαστε, έτσι, ότι υπάρχουν βεβαίως σε μια κοινωνία. Και ρωτάω εγώ πολλές φορές, ας πούμε, τι θα είναι αυτό το παιδί όταν θα γίνει 25 χρονών και θα είναι, ξέρω εγώ, Γερμανός πολίτης, θα είναι αυσιακό, όταν έχει περάσει αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να στηριχτεί η χώρα. Δεν είναι λογικό να φτιαχτούν σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του να φτιαχτούν εκατοντάδες δομές για ανήλικα. Πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα. Τα παιδιά που είναι να επανενωθούν, να σηκωθούν, να φύγουν, να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Όσα παιδιά έχουν καταθέσει αιτήσεις για άσυλο, όσοι νεαρές έχουν καταθέσει αιτήσεις για άσυλο, να εξεταστούν κατά προτεραιότητα, φαντάζομαι, κυρία Παπά. Και γενικότερα όσα παιδάκια έχουν απομείνει εδώ, να δούμε τι θα τα κάνουμε. Βεβαίως, και τόσο απλό είναι, νομίζω, ότι είναι απλή η διαδικασιακή είναι απλό, σκέψη, ας πούμε. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, δεν είναι τόσο απλό, γιατί αυτό που λέτε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που κολλησιεργούν, ωστόσο εις βάρος όλων αυτών των παιδιών και κατά συνέπεια και εις βάρος ολόκληρου του κοινωνικού ιστού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέστε μας, ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν χώρα έχουμε δείξει και στο παρελθόν ότι ανοίγουμε την αγκαλιά μας, γιατί αυτά τα παιδιά μου λέτε τι θέλουν. Στην ουσία, ξέρετε τι θέλουν, μια σταθερότητα και βέβαια αγκαλιά. Όπως θέλουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Ναι. Μάλιστα. Και όχι που δεν έχουν αποφασίσει να φύγουν από τη χώρα τους. Καταλάβατε. Δεν πήραν μια απόφαση μόνο τους και ήρθαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είχαν. Εναλλακτική. Σε μια χώρα στην οποία θέλουν μια στέγη στο κεφάλι τους, να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενταχθούν, να δουν μπροστά το μέλλον. Και όχι να είναι συνέχεια σε μια διαδικασία του να φεύγω από εδώ, να φεύγω από εκεί. Και αυτό, περιθωριοποίησης παράλληλα. Και γι' αυτό εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα, πραγματικά. Έχουμε τοποθετήσει πάνω από 35 παιδιά σε οικογένειες, κυρίως ελληνικές οικογένειες, και είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτή η δράση που κάνουμε την ξεκινήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Είναι το καλύτερο πλαίσιο. Είναι καλύτερα και από ό,τι να είναι σε μια δομή μας φιλοξενίας. Βέβαια, μέχρι αυτά τα παιδιά να βρουν το δρόμο τους. Έχουμε ένα κάλεσμα ξανά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Έχουμε πολλά παιδιά να τοποθετήσουμε σε οικογένειες. Δεν κάναμε, ξέρετε, κάλεσμα το καλοκαίρι, ο κόσμος είναι διακοπές. Να μπει στην ιστοσελίδα μας, να συμπληρώσει τη φόρμα, να μας πάρει τηλέφωνο και να προχωρήσουμε, να συναντήσουμε την οικογένεια, να ενημερωθεί. Και ξέρετε, λέμε, δεν είναι για υιοθεσία, έτσι δεν είναι υιοθεσία αυτό. Είναι μια προσωρινή φιλοξενία κάποιων μηνών, τουλάχιστον για τα παιδιά που πρόκειται βέβαια, να επανενωθούν. Βέβαια, και να μην μένουν στους δρόμους, να μην βρίσκονται σε περιβάλλον το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλο για ανηλίκους. Εμείς όλο και περισσότερο, με συγχωρείτε, θα το επιμείνω, γιατί είναι τραγική κατάσταση. Έχουμε παιδιά που φτάνουν στα γραφεία μας και όλο και περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών που ζουν στους δρόμους της Αθήνας. Είναι τραγικό αυτό. Τραγικό. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπά. Να είστε καλά. Ελπίζω την επόμενη συζήτησή μας να έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά τα ζητήματα. Και εγώ το εύχομαι. Ή τέλος πάντων να έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστούμε θερμά.